Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει εξαίρεση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα είναι επιλέξιμες από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Όπως είναι ήδη γνωστό, στις προϋποθέσεις εντάσσονται ξενοδοχειακά καταλήμματα τριών αστέρων και πάνω. Για το θέμα ρωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπάρχει μέρημνα να ενταχθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε νέο πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για ξενοδοχεία τριών αστέρων, τα οποία ενδεχομένως να έχουν την ανάγκη μιας αναβάθμισης. Τα ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων πράγματι δεν βρίσκονται μέσα στον αναπτυξιακό νόμο τον τωρινό. Όμως το επόμενο διάστημα θα βγει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των καταλυμάτων. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που δουλεύεται πολύ εντατικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όταν θα βγει, νομίζω ότι οι επιχειρηματίες, ειδικά των καταλυμάτων που θέλουν και των νοικιασμένων δωματίων, όχι μόνο των ξενοδοχείων, εκεί λοιπόν θα βγει αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω θα ωφελήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας που θέλουν να αναβαθμίσουν τα καταλήμματά τους. Εν τω μεταξύ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με σχετική ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι ξεπεράστηκαν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια για την αξιοποίηση του χώρου της πισίνας του Ξένια στα Χανιά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας, ώστε να εφαρμοστεί η αρχιτεκτονική μελέτη και να υλοποιηθεί η ανάπλαση του χώρου. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα όμορφα σημεία στην είσοδο του λιμανιού των Χανίων. Την ίδια ώρα, φρένο στις κρατήσεις και προκρατήσεις βάζει η παραλλαγή όμικρων σε σχέση με τη ζήτηση που παρατηρήθηκε το περασμένο φθινόπωρο. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού βρίσκονται με το βλέμμα στην αποκλιμάκωση των δεικτών της πανδημίας, ευελπιστώντας την ανάκαμψη για την επικείμενη τουριστική περίοδο, σύμφωνα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και πάλι οι κρατήσεις και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή τουριστική περίοδο, η οποία, αν θέλετε, και μια μικρή εκτίμηση που σίγουρα θα με ρωτήσετε, ναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή, πολύ καλύτερη από την περσινή. Βασικός στόχος για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είναι η νέα τουριστική σεζόν να σηκώσει αυλαία τον Απρίλιο και να κλείσει πέραν του καθιερωμένου, δηλαδή να διευρυνθεί η περίοδος μέχρι και τον Νοέμβριο. Πέρυσι ο τουρισμός ξεκίνησε τέλος Ιουνίου και ολοκληρώθηκε τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Τα έσοδά μας συνολικά ήταν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν το 2019 ήταν 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις μέρες που λειτουργήσαμε, τα έσοδα ήταν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και αυτό αποτυπώθηκε και από τον εντοπισμό μιας αύξησης της κατακεφαλήν δαπάνης των τουριστών μας, που αυξήθηκε κατά 30% μέσο όρο σε σχέση με το 19. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το κρατήσει ο ελληνικός τουρισμός. Δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι. Νομίζω θα πάμε εξαιρετικά καλά και τα μηνύματα είναι πολύ καλά από όλες τις χώρες της Ευρώπης και τις παραδοσιακές αγορές των Χανίων, γιατί φαντάζομαι ότι για τα Χανιά είναι η αγωνία, αλλά και από άλλες τις καινούργιες αγορές, όπως η Πολωνία για παράδειγμα, η οποία είναι μια πολύ σημαντική αναδυόμενη αγορά, όπως η Ρουμανία που πήγε πολύ καλά πέρυσι, όπως η Γαλλία που πήγε εξαιρετικά πέρυσι, και όχι μόνο οι σκανδιναβικές χώρες που για πολλά χρόνια ήταν μονοκαλλιέργεια.